το θέμα το τελευταίο. Τη συνεδρίαση που ανεβλήθηκε το θέμα για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ήταν Τετάρτη και τη Δευτέρα είχατε το μίνι συνέδριο, 2,5 ώρων, όπου θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Εγώ, σε μια επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο Μονεβασιάς για κάποια θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, πληροφορήθηκα ότι την επόμενη μέρα, 12 η ώρα με 2,5, θα διεξήγεται το συγκεκριμένο συνέδριο. Δεν μπορεί, λέω, κάποιο λάθος θα γίνει. Δυστυχώς ήταν αλήθεια. Και μόλις είπαμε πώς έγινε αυτό, η εύκολη λύση που έχετε πάντοτε, φταίει υπάλληλο στάδιο ή υπάλληλο στάδιο. Δεν φταίει ο υπάλληλο στάδιο ή υπάλληλο στάδιο. Εσείς φταίτε που αποδεικνύετε ότι δεν μπορείτε να συνιστείτε σε τίποτα, όσο και στα απλά πραγματάκια. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτές οι απαράδεκτες τακτικές δεν μπορεί να έχουν άλλη ανοχή. Γι' αυτό μετά το πέρας των ανακοινώσεων, τηρώντας αυτό που είπα πριν, ότι θα προσπαθήσω να το συντομεύσω όσο μπορώ, η παράταξή μας θα αποχωρήσει πριν μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το σημαντικό για μένα όμως είναι, το είπε ο κύριος Αργυρδάκος, άφησε να εννοηθεί για το συνέδριο αυτό της τοπικής οικονομίας. Ήταν απαράδεκτη η μεθόδευση στο ότι να μην καλωστούν οι παρατάξεις να συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και μάλιστα και επειδή βασίστηκε αυτό όλη το συνέδριο και όλο αυτό το ζήτημα στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης που είχαμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή συντάξει από το 2016 και με βάση αυτό το τοπικό σχέδιο προχωρήσατε και πήρατε το πρώτο βραβείο, δεν μας καλέσατε καν να παρευρεθούμε και να πούμε τις απόψεις μας και θεωρώ ήταν ένα τόπο. Μάλιστα, έτσι όπως έγινε το συνέδριο αυτό και επειδή πληροφορήθηκα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ήταν ένα συνέδριο για να γίνει και χωρίς να βγει έξω στην κοινωνία, ποια είναι τα αποτελέσματα. Τέτοιες μεθοδεύσεις και τέτοιες έτσι εκδηλώσεις, τις οποίες κάνει η Δημοτική Αρχή, ξεχνάει πολλές φορές να καλέσει και τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους και την κοινωνία. Θεωρώ ότι και εμείς, αυτό που είπε ο κύριος Αγγιδάκος, θα σας διευκολύνουμε σε θέματα που εσείς κρίνετε ότι δεν μας καλείτε. Εμείς αποχωρούμε από τις συνεδριάσεις που το μόνο το πρόβλημα που έχουμε και να αντισταθούμε είναι να αποχωρέσουμε από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς μετά τις ανακοινώσεις θα πράξουμε και εμείς το ίδιο και θα συμμετέχουμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα κύρια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα πάντα μέλη μας σας πρέπει να είναι, κύριε Δήμαρχε, να καλούνται οι παρατάξεις. Σε ειδικά συνέδρια και μάλιστα σε συνέδρια τέτοια που ήταν συγκεκριμένα, μπορούσε να μιλήσει και μέλος της παρατάξης μας να πει τις απόψεις του, αλλά και ο κύριος Αργυρδάκος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, είχε κάτι να μας πει. Αυτά είχα να πω. Όσο αφορά το θέμα της πρόσκλησης, πράγματι ήταν αστοχία. Και ήταν αστοχία συνεννόησης της πλευράς της δικής μας και των οργανωτών και της κυρίας Τριτοπούλου. Ένας νόμιζε ότι κάποιο κομμάτι θα το έκανε ο άλλος και ξέφυγε και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αρχιτάκο και κύριε Βαλιώτη. Το δεύτερο, όσο αφορά την απόφασή σας να αποχωρήσετε, είχαμε πει όταν κατεβήκαμε σαν συνδυασμός ότι θέλουμε να συνενώσουμε όλους τους Σπαρτιάτες. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει να συνενώσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση και την ελάσσονα αντιπολίτευση σε πολλές κοινές δράσεις που βλέπω ότι έχουν. Οπότε και αυτό είναι μια επιτυχία προς την προσπάθεια συνένωσης, ασχέτως και αν υποτίθεται ότι είναι σε βάρος μας. Το λέω αυτό χαριτολογώντας φυσικά για να μην υπάρξει καμία. Το τρίτο θέμα είναι για την πραγματικά άστοχη, την αστοχία συνεννόησης μεταξύ του Δήμου και της κυρίας Τριτοπούλου, όπου εκεί δεν μετήχε κανένας από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα συνέδριο που αφορούσε την κυκλική οικονομία και τα μηδενικά απόβλητα του Δήμου Σπάρτης. Δηλαδή το πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Σπάρτης, το οποίο προέρχεται από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που είχε ψηφιστεί το 2016. Άρα λοιπόν, αυτή η αστοχία συνεννόησης μας δείχνει πάρα πολλά, γιατί αυτή η αστοχία λοιπόν οδηγεί στη συνένωση της αντιπολίτευσης, έτσι, για το εν λόγω θέμα, καθώς επίσης οι αστοχίες
της Δημοτικής Αρχής οδηγούν στη συνένωση της αντιπολίτευσης, όπως για τα θέματα της ΕΔΙΑΣ κτλ. Επειδή πέταξε το καρφάκι το κύριος Δήμαρχος, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ας προσέχει ο κύριος Δήμαρχος, ας μην κάνει αστοχίες, έτσι ώστε να μην συνενώνεται η Δημοτική Αρχή για τα ουσιώδη και τα σωστά πράγματα που τα οποία πρέπει να πράξει ο Δήμος. Εμείς έχουμε αποδείξει ως Δημοτική Παράταξη ότι εδώ είμαστε για τα ουσιώδη και όχι για τα απλά για το φαίνεστε. Αυτά, δηλαδή, θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Πραγματικά, αυτό το θέμα είναι τεράστιο το οποίο έγινε για μας. Δεν ολοκληρώνω σε μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Είναι τεράστιο το ότι εμείς δεν μετήχαμε σε αυτό το συνέδριο, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του ΦΟΖΑ, όπου εκεί ίσως είχαμε σημαντικά πράγματα, γιατί το να παρουσιάζεις αποτελέσματα από ένα πρόγραμμα και να μην παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος τοπικού σχεδίου, πραγματικά είναι δραματικό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κ. Δήμαρχος απάντησε σε αυτό. Αποδέχτηκε ότι ήταν λάθος επιλογή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έληξε το θέμα. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, δεν λήγουν έτσι τα θέματα. Δηλαδή, ήταν λάθος αυτό, ήταν λάθος εκείνο. Λίγη. Εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, είπατε προηγουμένως, αναφέρθηκε ο κύριος Πλιώτας βέβαια, αλλά το ότι καταφέρατε να ενώσετε, δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μπορεί να το πείτε χαριτολογώντας, αλλά καταφέρατε πράγματι. Και αυτό θα πρέπει να σας προβληματίζει. Δεν είναι κάτι το απλό. Θα πρέπει να προβληματιστείτε γιατί γίνεται αυτό.